αρχίζει το μάτς. Παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς. Κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Καλησπέρα. Ένα ακόμη στα έδρανα και στις κερκίδες από το Web TV του Star. Και μόνος μου σήμερα, γιατί ο Νίκος Αρμένης είναι στο ρεπορτάζ, θα είναι μαζί μας, δεν θα είναι εδώ στο στούντιο. Είναι στο ρεπορτάζ το οποίο τρέχει με ραγδαίες εξελίξεις στα πολιτικά και στα ποδοσφαιρικά βεβαίως, γιατί μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα της Super League. Λοιπόν, όλα αυτά, τις πολιτικές εξελίξεις, οικονομικά, Λονδίνο, Παρίσι, προεδρικές εκλογές, διάφορα γεγονότα εντός και εκτός Ελλάδος, θα τα συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Χουντή, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νυν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κύριε Ιδίου. Ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε για να συζητήσουμε όλα αυτά που με χαρά μου, θα έλεγα. Που συμβαίνουν στη χώρα και όχι μόνο. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Νίκο Αρμένη τηλεφωνικά να μας πει: υπάρχουν διάφορες εξελίξεις. Να ξεκινήσω να ζητήσω από εσάς ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι με την συνάντηση κυβέρνηση Τρόικας, αλλά και με τα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή με όσα συνέβησαν στο Λονδίνο. Και ακούστηκαν πολλά, συζητήθηκαν περισσότερα. Σχετικά με το τι συνέβη και στο Παρίσι, για να μην ανακυκλώνουμε ό,τι έχει υποθεί, να το πούμε, θα είναι ενδιαφέρουσα η τηλεφωνική επικοινωνία με τον συνεργάτη σας, τον Νίκο Αρμένη, και αυτό τον ευχαριστώ εδώ για την εκπομπή σας, την ενδιαφέρουσα, που θα μας πει τα νεότερα. Ποια νεότερα, κύριε Διώγο? Υπάρχει μια σύσκεψη, από ό,τι είδα, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Έχουν προαναγγελθεί ακόμα περισσότερες υποχωρήσεις της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που ζητάει η Τρόικα, και μάλιστα από ό,τι άκουγα στον δρόμο που ερχόμουν. Συζητείται να αυξηθεί ο κατώτερος ΦΠΑ, που σημαίνει ακρίβεια σε μια σειρά βασικά είδη και άλλες παρενέργειες. Από 6,5-8,5. 6,5 και 8,5. Συζητείται ακόμα άλλα μέτρα που θα κλείσουν. Από ό,τι φαίνεται, έχουν δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση να κλείσει το περίφημο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό κενό από την πλευρά της Τρόικας, που από ό,τι υπόθηκε έτσι κι αλλιώς ήταν το επίδικο, από ό,τι μάθαμε, περί Παρισίου πάντα. Έτσι, και ήδη από χτες η κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη, τους βουλευτές, γιατί το πράγμα θα πάει και εκεί με τον έναν τον άλλο τρόπο, ότι πάμε πιθανόν για μια παράταση. Η κυβέρνηση τη λέει ο λίγων εβδομάδων για τεχνικούς λόγους από την πλευρά των δανειστών. Ακόμα για μια παράταση του ήδη υφιστάμενου μνημονίου για ένα μεγαλύτερο διάστημα. Εν τέλει, δηλαδή, θα έχουμε έτσι κι αλλιώς είτε παράταση του ιδίου μνημονίου, είτε αυτό που επιδίωκε η κυβέρνηση, όχι αυτά τα ρητορικά, βγαίνω από το μνημόνιο κτλ. Αυτά αποδείχθηκαν φούσκα, ανεπιτυχείς σχεδιασμοί, καταστροφικοί κατά μία έννοια. Αλλά στην παλαιότερη γραμμή success αυτή της πιστοληπτικής γραμμής με ενισχυμένες προϋποθέσεις, είτε έτσι τελειώς, δηλαδή για να τα μην τα απολόγω, από αυτή την διαπραγμάτευση εκτός εντός εισαγωγικών δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε καλύτερο. Η συνέχιση θα είναι συνέχιση μνημονιακών πολιτικών και επομένως το σχόλιο μου καταλήγει στο πολιτικό διατάφτα. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχτούμε καμιά συμφωνία με όποια παραλλαγή και αν έρθει, γιατί είναι καταστροφική. Και ιδίως, θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, τις συμφωνίες πρέπει να τις υπογράφουμε με τους πραγματικούς δανειστές, κύριε Διώγο. Και οι πραγματικοί δανειστές είναι οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι Έλληνες πολίτες, των οποίων κόπηκαν μισθοί, συντάξεις και δικαιώματα. Με αυτούς πρέπει να διαπραγματευτούμε, προνόμως να πάμε σε εκλογές. Επειδή θα βάλουμε τώρα στην παρέα μας και τον Νίκο Αρμένη, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ, είπατε τη μαγική λέξη παράταση. Τι σημαίνει, και επειδή έχετε την εμπειρία στη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, είχατε συνεχή διάλογο και με την Κομισιόν και με τους που είναι ένα κομμάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Τρόικας. Τι σημαίνει παράταση, στα δικά σας αυτιά, τι σημαίνει παράταση, μερικών εβδομάδων δηλαδή τι, και μετά? Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει καταρχήν αυτός ο αγώνας, αυτός ο θεσμός, για να πούμε. Δηλαδή, μνημόνια, Τρόικα, τι σημαίνει αυτό στο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Σημαίνει, πώς να σας το πω, ένας αγώνας που αντί να γίνει στην έδρα, δηλαδή με βάση τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γίνεται κάπου μακριά. Σε ουδέτερο γήπεδο. Σε ουδέτερο γήπεδο, διότι τα προβλήματα είναι μεγάλα, διότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο ελληνικά. Γίνεται με ομάδες από την πλευρά των δανειστών δεύτερης κατηγορίας, Τρόικα τεχνοκράτες. Γίνεται κατά παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων και επομένως μην ψάχνετε να βρείτε, κύριε Διώγο, την κανονικότητα, δηλαδή ότι γίνεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, αυτά που διαβάζουμε και ούτω καθεξής.
ήταν συνεχώς, πώς να σας το πω, μια καθυστέρηση στην ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση του χρέους δεν υπήρχαν. Φτιάχτηκε η Τρόικα και το Μνημόνιο και από εκεί και πέρα γίνεται της Τρόικας. Δηλαδή, όλα μπορούν να δικαιολογηθούν. Όλα μπορούν να δικαιολογηθούν. Ψάχνουν να βρούμε κι εμείς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που λέγεται παράταση σημαίνει αυτό που είχε συμφωνηθεί. Και είχε συμφωνηθεί τυπικά ότι δανειακή γραμμή υπάρχει από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς μέχρι το τέλος του 2014 και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2016. Και εκεί που η κυβέρνηση λέει ότι βγαίνουμε, δεν βγαίνουμε. Αυτό παρατείνεται. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι και την τελευταία δόση από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς που υπάρχει τέτοιο πράγμα και τι θα γίνει με τη δόση του ΔΝΤ. Που υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί, σημαίνει ότι ισχύουν ως μια νέα ή ανανέωση της δανειακής σύμβασης για να σου επιβάλλουν τα καινούργια μνημόνια. Άρα, επιβολή μνημονιακών πολιτικών, βάλτε και λίγο τούρμπο, γιατί από αυτά που είπαμε είναι και καινούργια, είναι και παλιά. Έτσι. Δηλαδή, μείωση των συντάξεων 20% που το ομολογούν όλοι. Τρομακτικό πράγμα. Η αύξηση του χαμηλού ΦΠΑ. Πάμε να βάλουμε τον Νίκο τον Αρμένη στην κουβέντα. Νίκο, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και από μένα. Να καλωσορίσω και εγώ την επόμενη τον κύριο Κουτί. Είναι μεγάλη χαρά μου που τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Και λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι στο στούντιο γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Τον άκουσα με πολύ προσοχή σε όσα είπε. Και έχω να πω και εγώ από την πλευρά μου ότι προφανώς και εγώ καταλαβαίνω ότι στο Παρίσι η ομάδα που ήταν στο γήπεδο και μιλάω για την ελληνική πλευρά, την ελληνική κυβέρνηση που βρέθηκε στις διαπραγματεύσεις. Μάλλον κλείθηκε στα δικά της καρέ για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μια και εμείς ανακατεύουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο. Μαντέβησαν στη μεγάλη περιοχή και τώρα προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να περάσουμε στην αντεπίθεση. Και το ερώτημά μου είναι πόσο εύκολο είναι αυτό να βγει στην αντεπίθεση όταν το παιχνίδι έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πάρει κόκκινη κάρτα και να βγει εκτός γηπέδου. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που ασχολείται και με τον κύριο Κουτί. Αν μπορούμε, θες να το συνδέσουμε και με το Λονδίνο, φαντάζομαι. Και με την. Προφανώς και με το Λονδίνο. Άκουσα εκεί πληροφορήθηκα από τον τύπο δηλαδή, ότι μέσα σε όλα όσα είπε εκεί ο κύριος Καφάκης, ήταν και η πρότασή του να έχει Ελλάδα ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Όμως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται και πλεονάσματα για να μπορούμε να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Εάν τους παραβούμε, κινδυνεύουμε να πάρουμε κόκκινη κάρτα και να βγούμε εκτός. Νομίζω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταστήσει σαφέστατο ότι εκτός Ευρωζώνη δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει να βγούμε. Με εκείνους δύο τρόπους που έχω ακούσει και από τον Αλέξο Τσίπρα και από διάφορα στελέχη. Ρωτώ λοιπόν, με ποιο τρόπο θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο να διαβεί ένα διαφορετικό δρόμο, να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού στο γήπεδο, ώστε να μην δεχτούμε πρώτον άλλα γκολ, γιατί έχουμε πάει αρκετά πολλά και δεν πρέπει να μην αποβληθούμε. Να προσθέσω εγώ ότι ο καλεσμένος μας σήμερα, Νίκο, έχει κάνει και μια πάρα πολύ ωραία δήλωση. Εσένα θα σ' αρέσει γιατί είσαι και φίλος της Μπαρτσελώνα. Είχε δηλώσει στα νέα κάποια στιγμή ότι το ευρώ είναι σαν την Μπαρτσελώνα. Κάτι περισσότερο από νόμισμα. Κάτι περισσότερο από ομάδα. Ναι, λοιπόν. Ίσως να μην ήταν και πολύ εύστοχο γιατί η Μπαρτσελώνα έχει μια θετική φόρτιση. Εγώ το έλεγα διαφορετικά. Λοιπόν. Ναι. Γιατί λέγεται με θετική φόρτιση. Έτσι. Όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ναι, λέμε ότι δεν είναι μια ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα. Όταν θες να πεις ότι η ομάδα έχει πάρει και άλλες διαστάσεις. Κοινωνικές ή και εθνικές εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθούν. Ναι, ναι. Όσοι αγαπάμε τις ομάδες μας λένε είναι θρύλος, είναι κάτι παραπάνω. Ήθελα να πω λοιπόν, αν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι το ευρώ πράγματι δεν είναι ένα απλό νόμισμα. Και το εξηγώ ότι είναι το πρώτο ενωσιακό βήμα και σύμφωνα με τη θεωρία που είπαν θα κάνουμε ένα πρώτο βήμα στην ΟΝΕ, θα φτιάξουμε το ευρώ, αυτό μετά θα διοχετεύσει ενοποιητική, το λέω λίγο βαριά, ενέργεια και προς άλλες κατευθύνσεις. Επομένως είναι το τεστ. Βέβαια. Τεστ ξεκινάς. Τώρα το τεστ, για να είμαι επίκαιρος, είναι η Τραπεζική Ένωση. Αυτό στα θεσμικά όργανα. Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες, ας το πούμε έτσι, του παιχνιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Το θέμα είναι ότι εμείς πράγματι, όταν λέμε θα διαπραγματευτούμε, σημαίνει ότι θα διαπραγματευτούμε καταρχήν αν η Τρόικα και το Μνημόνιο που μας ήρθε σεβάστηκαν αυτούς τους κανόνες. Ήταν unfair αυτή η κατάσταση. Και εγώ λέω, και το λένε όλοι τώρα, ότι ήταν μια unfair κατάσταση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το ΔΝΤ ήρθε στην Ευρωζώνη.
Αυτό δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Έπρεπε να το συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να έχεις, να το μεταφέρω εκεί, πολύ περισσότερους ξένους παίχτες από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία σου. Ο κανονισμός. Ναι. Και το δεύτερο, να σας το πω έτσι πάλι με ίδιο, έχεις ένα παίχτη σε έναν τομέα που έχεις πολλούς. Και επομένως, πώς θα τους βάλεις όλα στην ίδια ομάδα, αν θες να κάνεις αποτελεσματική. Το επεξηγώ. Έχεις δανειακό χρηματοδοτικό ίδρυμα, έχεις την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι χρειαζόταν το δούνο του. Να το πω ακόμα περισσότερο. Έχεις το ευρώ. Τι χρειαζόταν το δολάριο εν τέλει μέσα στην, στα δικά σου τα χωράφια, μέσα στη δική σου την περιοχή. Από εκεί αρχίζει το unfair της υπόθεσης, είναι μια πλευρά αυτού του unfair. Εμείς λοιπόν θα διαπραγματευτούμε το χρέος, ακυρώνοντας τα μνημόνια, να το καταλάβουμε ότι αυτή η τακτική που παίζαμε μέχρι τα τώρα, που έβαζε περιορισμούς στην ομάδα, που έλεγε ότι πώς θα αναπτυχθείς είναι έτσι, ας το πούμε, είναι σαν τις παλιές τακτικές που υπήρχαν, είχα δύο αμυντικούς, τρεις μεσαίους, πέντε επιθετικούς, αυτό έχει αντιστραφεί. Ναι. Και με ένα απαρχαιωμένο, αν θέλετε, και νεόκοπο πρόβλημα, πάνε να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη ομάδα, ένα δύσκολο πρόβλημα που χρειάζεται και σύγχρονη τακτική και τακτική που να ξαναφέρει το ποδόσφαιρό της στην ομορφιά. Να το πω άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακηρύξει την ιδέα της αλληλεγγύης. Αυτή καταρακώθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα προστατεύσει τα κοινωνικά δικαιώματα. Είπαμε πριν. Τα μνημόνια περιλαμβάνουν κανόνες που σου βάζουν μισθούς, συντάξεις κτλ. Απαντώ. Αυτό δεν είναι στους κανονισμούς λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράνομο, το φέρω του Δουνουτού. Δηλαδή τι, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου επιβάλλει τη μισθολογική πολιτική, την ασφαλιστική πολιτική, δεν είναι κοινές πολιτικές. Άρα είναι παράνομο να σου ζητάνε τέτοια. Αλλά μπορούν να στα ζητάνε. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν αυτό το πακέτο, είναι μέσα σε μια παρανομία. Αυτή την παρανομία θέλουμε να την αναδείξουμε και να τα βάλουμε τα πράγματα στο σωστή βάση. Είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας οδηγήσατε, έχουμε ένα μεγάλο χρέος. Το χρέος αυτό το έχουν και άλλες ομάδες. Και άλλες χώρες. Έτσι. Και άλλες χώρες. Ο ίδια Ευρωζώνη είναι μια χρεοκοπημένη. Είναι ένα πρωτάθλημα που δεν έχει καμία αξιοπιστία, να σας το πω έτσι, με τους όρους που συζητάτε και μου αρέσουν και εμένα, όπως θα έχετε αντιληφθεί. Και επομένως το πρόβλημα του χρέους που διαπραγματευόμαστε είναι πανευρωπαϊκό. Τώρα, τι έγινε στο Λονδίνο, για να το φέρω πάλι στην γλώσσα, αυτό με τα φαντς. Αφού πούμε ότι το μνημόνιο ή να το πω καλύτερα το χρέος, έτσι όπως διαρθρώνεται, ποσοτικά είναι 322, το budget, να το πούμε έτσι. Το ρόστερ, από μια άποψη, έτσι. Είναι 322 ευρώ, έχει δισεκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ. Από αυτά, στα φαντς, στον ιδιωτικό τομέα, σε ομόλογα που δεν έχουν κουρευτεί, είναι, κύριε Διώγο, το 17%. Επομένως, η συζήτηση στο Λονδίνο με τους συντρόφους μου, Σταθάκη και Μιλιού, ήταν, συζητούσαν πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το 17% καταρχήν. Εμείς πήγαμε, είπαμε, την άποψη του κόμματος. Δεν τους άρεσε προφανώς ή τους άρεσε, τους άρεσε. Ναι. Αυτό που θέλουμε εμείς λοιπόν να διαπραγματευτούμε με την Ευρώπη, με το υπόλοιπο. Δηλαδή με την Κεντρική Τράπεζα, με τον Κομισιόν και τα κράτη. Και εκεί θα τους πούμε το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Για να μας φτάσετε μέχρι εκεί, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και έχετε ευθύνες. Και τελειώνω. Ανάμεσα στα άλλα που θα διαπραγματευτούμε είναι η ευθύνη που έχουν αυτά τα θεσμικά όργανα για την κατάδεια του πρωταθλήματος των ευρωπαϊκών χωρών να το έρθει. Δηλαδή τι. Λέει ο ορισμός, λέει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως λειτουργεί, ότι όταν τα όργανα έχουν επιφέρει κοινωνικές καταστροφές, τους ζητάς αποκατάσταση της ζημιάς. Βάζουμε και κάτι παλιές κίτρινες κάρτες, το γερμανικό κατοχικό δάνειο, που πρέπει να προσμετρηθούν εκεί. Και αυτό είναι το καταρχήν πακέτο μας για να αντιμετωπίσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που λέμε διαγραφή της μεγαλύτερου μέρους του χρέους και αποπληρωμή του άλλου με ρήτρα ανάπτυξη. Θυμίζουμε τον αγώνα που έγινε μεταξύ χωρών και της Γερμανίας στο οικονομικό επίπεδο με τη διαγραφή το 1953 και πάμε παρακάτω. Αυτήν. Μπορούμε όμως όλα αυτά, γιατί βάλατε τώρα και το κατοχικό δάνειο. Πολλοί σας κατηγορούν ότι κάθε φορά που σας τριμώχνουν βάζετε και το κατοχικό δάνειο. Δεν το βάζουμε. Δεν το βάζουμε συχνά. Αλλά να τη βάλω τη διαφορά. Το κατοχικό δάνειο δεν το βάζουμε. Πώς να σας το πω, μόνο από. Σαν... Όχι μόνο από την ηθική πλευρά. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Προφανώς είπα, η ηθική βεβαίως. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως. Να σας πω, κύριε Διώγο, διότι. Το κατοχικό δάνειο, εν τέλει, πρέπει να θυμίζει τη Γερμανία ότι πρέπει να λειτουργεί ως ευρωπαϊκή δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να κρίνει μόνο με τα δικά της τα καλά και συμφέροντα. Πρέπει να βλέπει και τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Το γερμανικό κατοχικό δάνειο από αυτή την άποψη θυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για να μην ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρώπη. Σωστό. Και δεύτερο, θυμίζει ότι αν θα, έχει, αν θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διαπνέεται από την ιδέα της αλληλεγγύης, να το μεταφέρω στους δικούς μας όρους, είναι ομαδικό ποδόσφαιρο.
με αυτή την έννοια. Είναι ομαδικό άθλημα. Μόνη της η Γερμανία να βγει μια ανταγωνιστική χώρα, ενώ οι άλλοι να μην παίζουν καθόλου, να σέρνονται. Ναι, δεν μπορεί να γίνει. Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς είναι η αλληλεγγύη και η ενότητα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πλευρά του θέματος και έχει κοστολογημένα όμως το κατοχικό δάνειο. Εμείς λέμε θα το βάλουμε σε έναν προϋπολογισμό της χώρας, προϋπολογισμό θα επιδιώξουμε να μπει και εδώ, στις απαιτητές, στις απαιτήσεις, με την ποια αξία. Τους προϋπολογισμούς τώρα πια δυστυχώς τους ελέγχουν. Τους ελέγχουν πριν. Ναι, ναι. Πιο νωρίς πριν έρθουν στο κοινοβούλιο, είναι η καταράκωση της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας των χωρών. Κυριαρχικά δικαιώματα και δεν έχουν χωρηθεί. Εκεί λοιπόν στις απαιτήσεις θα βάλουμε και αυτό. Και θέλουμε να τοποθετηθεί το κατοχικό δάνειο. Και θέλουμε να τοποθετηθεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι είναι αυστηροί, κατά εντολή της Γερμανίας και μας κουνάν το δάχτυλο, ότι χρωστάτε, είσαστε δεμπέληδες, πάτελοι κτλ. Και να δούμε εντάξει, καταρχάς, χρωστάνε, το συζητάμε. Αλλά μας χρωστάνε. Για δέχτε τα δευτέρια. Παλιά απαντούσαν ότι αυτό. Ποια Γερμανία από τις δύο, θυμόσαστε, είχαμε τη διάσπαση. Ναι. Και μετά, όταν απαντήσαν, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα ελέγχει αυτά τα δημοσιονομικά. Έλα που ήρθε. Τώρα που ήρθε το. Τι του λέμε λοιπόν. Σε περίοδο που ελέγχετε τα δημοσιονομικά μας. Δείτε και αυτό. Δείτε και αυτό και πείτε μας τι θα κάνουμε. Νίκο, έχεις... Να παρέμβω, ναι. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που ακούω. Ναι. Και το σύστημα που προτείνει ο κύριος Χουντής και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στο μεταξύ, κάποια συμφωνία θα τρέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι εμείς αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να την αναγνωρίσουμε. Εκεί λοιπόν, μέχρι να αποδώσει αυτό το σύστημα στο τερέν, μέχρι να πετύχουμε γκολ, να αρχίσει το παιχνίδι, και υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος ή μεγάλος, δεν ξέρω, να μας πετάξουν εκτός, να μας αποβάλουν γιατί δεν δεχόμαστε τους γκολ που ήδη υπάρχουν. Εκεί έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ανησυχείτε για αυτό το ενδεχόμενο. Κοιτάξτε, ανησυχώ, αλλά η πρότασή μας τα περιλαμβάνει, εν πάση περιπτώσει, και αυτά τα ενδεχόμενα. Και το πρώτο είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τι είπαμε εκεί, όταν θα ανέβει, με τη δύναμη του λαού, μια κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα. Να δώσει ένα δείγμα γραφής. Αυτά τα πράγματα είναι ορισμένα αναγκαία, που είναι αυτά που μπορούμε, αλλά όχι που θέλουμε. Είναι αυτό το πρόγραμμα που λέει 300.000 οικογένειες πρέπει να βρούμε τρόπο να συντίζονται, θέρμανση, κατάργηση του έμφυα, το θέμα με τις αύξηση των 13η σύνταξη όταν είναι κάτω από 700, μια σειρά άμεσα μέτρα, δεν αντιμετωπίζουν όλο το πρόβλημα, αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα, απαντώ γρήγορα, αυτά είναι κοστολογημένα, είναι από τα υπάρχοντα, μπορεί να λυθεί, δεν χρειάζεται διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Από εκεί και πέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση που θα έχει σίγουρα δυσκολίες. Στη διαπραγμάτευση, εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε ζητήσει να το πω, όσο γίνεται η διαπραγμάτευση και για ένα διάστημα, πρέπει να γίνει moratorium στην αποπληρωμή των τόκων και των χρεολυσίων. Αυτό έγινε και με τη Γερμανία. Δηλαδή, μέχρι που να διαπραγματευτούμε, μέχρι που να τελειώσει το πακέτο, για ένα διάστημα δεν μπορούμε να πληρώνουμε τους τόκους και τα χρεολύσια. Στην αρχή δεν θα το αρνηθούν. Κοιτάξτε, αυτό το όλο το πακέτο, το αν το δεχτούν ή δεν το δεχτούν, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ λέω όμως ότι, να σας το πω διαφορετικά. Πρώτον, ναι, μπαίνω στην ουσία. Η διαπραγμάτευσή μας, αλλά αν θέλετε και οι κινήσεις πριν φτάσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εισπράξουμε, το πιθανότερο είναι ένα όχι, δεν το κρύβω, είναι να δυσκολέψουμε αυτό το όχι. Να το δυσκολέψουμε. Και να το δυσκολέψουμε μέσα αυτή τη προσέγγιση και άλλων προσεγγίσεων, ώστε να κάτσουμε ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε τα δικά σου, τα δικά μου. Και αυτό σε τελική ανάλυση, για να μην ξεφύγω από το ερώτημα, να έχει και ένα κοστολόγιο. Αν μου πεις όχι, θα σου κοστίσει, θα μου κοστίσει. Αν μου πεις ναι, μπορεί να κερδίσουμε και δύο. Πάντως, επί του παρέντος, κύριε Χουντή, ναι. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως είπα και στην αρχή, έχει κλειστεί στη μεγάλη περιοχή. Τελειώνει το παιχνίδι μέχρι τέλος του χρόνου. Προσπαθεί, αυτό το αντιλαμβάνομαι πια, αφού δεν έχει σκοράρει τα 90 λεπτά, να πάρει μια μικρή παράταση. Και ξέρετε, αν τελειώσει το χρόνο της παράτασης, θα τα πάμε στα πέναλτι. Και εκεί τα πράγματα είναι λίγο. Τα παίζει πολύ και ο παράγοντας τύχη. Θέλω να πω ότι μπορεί θεωρητικά να φαίνονται όλα αυτά εύκολα, αλλά στην πράξη βλέπω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και λέω ότι μπορεί και η δική σας πρόταση να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά ενδεχομένως στην πράξη να συναντήσει πολλές δυσκολίες. Εγώ θα σας πω λοιπόν, κύριε Αρμένη, με την ορολογία, ότι αυτή η κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών θυμίζει την εικόνα της Εθνικής Ελλάδας το τελευταίο διάστημα, με το Ρανιέρι. Πάμε πρώτο αγώνα, χάνεις. Πάμε δεύτερο αγώνα, χάνεις. Πάμε τρίτο αγώνα, χάνεις. Εδώ τίθεται πια το ερώτημα. Και η ομάδα ίσως δεν είναι η καταλληλότερη, αλλά κυρίως και ο εκλέκτορας δεν έκανε καλά τη δουλειά του.
Και τι λέμε εμείς, αυτή η ομάδα που παίζει στο πολιτικό σύστημα, αυτή η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όπως και οι προηγούμενοι, όπως και οι ενδιάμεσες και μεταβατικές Παπαδήμου, είναι η λάθος ομάδα για να εκπροσωπήσει τα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να αλλάξει η ομάδα. Αυτό ποιος θα το κάνει, ποιος είναι ο πραγματικός εκλέκτορας, ο ελληνικός λαός, προφανώς. Ο ελληνικός λαός. Αλλά ταυτόχρονα από την εμπειρία που έχει βγει, εμείς πρέπει να του προτείνουμε να μας εκλέξει, να μας βάλει δηλαδή στο γήπεδο, να παίξουμε μπάλα, να βάλει και τα center for, ας πούμε, Νίκας Μανίκας κτλ. Με ένα σχέδιο. Τι θα του υποσχεθούμε του ελληνικού λαού, θα παίξουμε σύστημα παλιά ρεχάγγελ, γιατί αυτό μας βγάζει ενδεχομένως. Θα ανοιχτούμε και θα παίζουμε επιθετικό ποδόσφαιρο, γιατί εφόσον μας θεωρούν μεγάλη ομάδα, είναι κλειστές οι άμυνες. Το σχέδιο λοιπόν είναι αυτό το πρόγραμμα που σας είπα. Πρώτη επιθετική κίνηση, τον πιάνει τον αντίπαλο από την αρχή, προσπαθώντας να κερδίσεις και την εξέδρα, θα έλεγα, και τον εκλέκτορα, και παίρνεις τα άμεσα μέτρα. Και από εκεί και πέρα. Στην περίπτωση που έχουμε εκλογές, όποτε και να γίνουν, η εκτίμησή σας είναι ότι αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα που θα κατέβει στο γήπεδο θα έχει παίκτες μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, θα είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση, τι θα χρειαστούν πέρα. Καλά, τώρα μπήκε στο επόμενο θέμα. Περίμενε. Μπήκε στο επόμενο θέμα. Περίμενε. Εγώ θέλω πριν. Εγώ, θα ναι. Απαντήσει ο κ. Κουντή. Θα απαντήσει. Έχω και άλλη ερώτηση και προσωπική ερώτηση. Θέλω όμως να μας πεις κάτι για το ρεπορτάζ. Γιατί υπάρχουν εξελίξεις και ο κ. Κουντή μας είπε στην αρχή της εκπομπής ότι ακούγεται για αύξηση του ΦΠΑ, του μικρού, του χαμηλού ΦΠΑ από 6,5 σε 8,5 για κάποιες μειώσεις. Πες μας το ρεπορτάζ, γιατί το έχεις. Είσαι εκεί. Στη σύσκεψη σήμερα του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου, το θέμα είναι ένα πρακτικό μέτρο που θα αλλάξει τις διαθέσεις της Τρόικας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τους ξαναφέρουμε στο γήπεδο να παίξουν μπάλα, διότι και στο Παρίσι σταμάτησε το παιχνίδι στη μέση. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να τους μεταπίσουμε και στην κυβέρνηση εξετάζουν διάφορους τρόπους. Ένα από τα σενάρια που ακούστηκαν ήταν η αύξηση του κατώτατου συντελεστού ΦΠΑ. Εάν τελικά καταλήξει σε μια τέτοια απόφαση η κυβέρνηση, αντιλαμβάνομαι ότι το πολιτικό κόστος θα είναι τεράστιο, δεδομένου ότι επηρεάζει αγαθά πρώτης ανάγκης. Μιλάμε για φάρμακα, μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για αγαθά πρώτης ανάγκης. Επίσης θα πλήξει τον τουρισμό, κατά την άποψή μου, διότι επηρεάζει και τα καταλήμματα, τις τιμές των ξενοδοχείων και των καταλήμματων. Και εδώ υπήρχε ένα μεγάλο ερώτημα. Διότι για το 2015 οι τουριστικοί πράκτορες έχουν κάνει προκρατήσεις, έτσι, με συγκεκριμένες τιμές. Εγκλείστα πακέτα. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε ένα βίντεο να δούμε για την επόμενη μέρα. Τα όσα συνέβησαν δηλαδή στο Παρίσι, για την πλευρά της κυβέρνησης, τις αντιδράσεις. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Νίκο Χουντή. Το Παρίσι άφησε πικρή γεύση στην κυβέρνηση. Η έξοδος από το τούνελ που λέγεται Μνημόνιο μάλλον θα καθυστερήσει να φανεί. Λόγω της ασυμφωνίας κλείδωσε η παράταση του προγράμματος και τώρα οι δύο πλευρές διαφωνούν για τη διάρκειά της. Η Αθήνα τη θέλει άτυπη, διάρκεια στο πολύ 2 μηνών και η Τρόικα επίσημη με εξάμηνη διάρκεια. Για τεχνικούς λόγους, πολύ μικρό διάστημα. Να έχουμε συμφωνία με την Τρόικα στο Eurogroup τους 8 Δεκεμβρίου φαντάζει δύσκολο. Ωστόσο, κυβερνητικοί κύκλοι λένε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο ή διακοπή της διαπραγμάτευσης. Στο Παρίσι δεν είχαμε ναυάγιο, οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και με πολιτική διαπραγμάτευση με τηλεφωνήματα του Πρωθυπουργού, ώστε είτε να έρθει η Τρόικα στην Αθήνα, είτε να γίνει νέα συνάντηση στη γαλλική πρωτεύουσα. Όποιος φέρνει την καταστροφή δεν θα επιβεβαιωθεί. Δεν υπάρχει ναυάγιο. Εντάξει, καλά πήγε, είχαμε πρόοδο, δεν έχουμε κλείσει τα θέματα ακόμα. Συνεχίζουμε. Τα δόντια του στο Παρίσι έδειξε με σκληρή στάση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και γι' αυτό η Αθήνα προχωρά σε έναν ελιγμό ώστε τα χρήματα του, ως το 2016, να μπουν στην ίδια επιστολιπτική γραμμή με αυτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εμείς μπορούμε αυτό να το χρησιμοποιούμε αν το θέλουμε, αν το έχουμε ανάγκη. Στόχος μας είναι να επανέλθουμε φυσιολογικά στις αγορές. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος επέρυψε την ευθύνη για τη δυσκολία στις διαπραγματεύσεις των ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να τον κατονομάσει. Ενώ αντίθετα, ο Γκίκας Χαρδούβελης σε πηγαδάκι με βουλευτές τους είπε ότι οι δανειστές τα θέλουν όλα, δεν ενδιαφέρονται για το πολιτικό κλίμα και σε επιτροπή της Βουλής εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία. Αναπόφευκτη αλλά και αναγκαία προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία που θα δώσει μια ισχυρή εντολή διαπραγμάτευσης σε κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που θα βγάλει τον τόπο από τα διέξοδο. Μετά το Παρίσι κυκλοφόρησαν και σενάρια επίσπευσης της προεδρικής εκλογής και όταν ρωτήθηκε ευθέως γι' αυτό ο Βαγγέλης Βενιζέλος απάντησε. Όχι, όχι. Όπως προβλέπει το Σύνταγμα.
Αντίθετα, η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε να ξεκινήσει τώρα η διαδικασία για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και να μην κλείσει η Βουλή μέσα στα Χριστούγεννα. Λοιπόν, από το βίντεο βγαίνουν διάφορα ερωτήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση. Καταρχάς έχουμε δύο, από ό,τι είδα και από το πολύ καλό ρεπορτάζ του Νίκου, υπάρχουν δύο απόψεις στην κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος, χωρίς να ονοματίσει το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί ότι ό,τι κακό συμβαίνει ευθύνει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χαρδούβελης είναι πιο, έτσι να το πω, κοινικός. Είπε ότι οι Τροϊκανοί δεν ενδιαφέρονται ποιοι είναι στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς εισπράττει αυτή την εικόνα? Καταρχάς για τον κύριο Βενιζέλο, και δεν είναι η πρώτη φορά τα λεγόμενά του και δεν είναι ο μόνος που το υιοθετεί. Λένε δεν πήγαμε καλά διότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ χαλάει το πολιτικό κλίμα και ζητάει συνεχώς εκλογές. Αυτό, κύριε Διώκο, μου θυμίζει τις γνωστές δικαιολογίες μετά από μια ήττα που λέει το χορτάρι δεν ήταν καλό, δεν ήταν κομμένο καλά, γλίστραγε παραπάνω, πατάγαμε στις σαπουνάδες κτλ. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αυτοί κυβερνούν. Αυτοί δεν είναι Νίκο. Αυτοί κυβερνούν. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Γιατί διαπραγματευόσατε τόσα χρόνια, δύο χρόνια και λέγανε ότι έχουμε success story. Ναι, αλλά λέει ένας τρίτος, ένας ουδέτερος παρατηρητής. Ότι ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση εν αναμονή. Γιατί δεν βοηθάει, δεν συμμετέχει στην εθνική διαπραγμάτευση? Μα αφού είπαμε δεν συμφωνούμε με την τακτική που παίζει, με την πολιτική δηλαδή. Δεν συμφωνούμε με τη διατήρηση των μνημονίων. Δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική λιτότητας. Και μάλιστα, κοιτάξτε και το διαφορετικό. Μετά που στριμώχτηκαν και όταν θέλησαν να πούνε ότι βγαίνουμε από τις μνημονιακές πολιτικές, και αυτό δεν είναι καθόλου αθώο, κάποια στιγμή ίσως μπορούμε να το αναλύσουμε περί πολιτικών ευθυνών, είπαν αυτά που κάνουμε τώρα είναι δικά μας. Είναι δικές μας οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να το ενσωματώσουμε. Που σημαίνει ότι τα πιστεύουν. Δεν είναι μόνο ότι επευλήθησαν και τα δύο. Επομένως, σε μια πολιτική λιτότητας που έχει περικοπές, που έχει περικοπές δικαιωμάτων, αλλά ας το πάρω από την άλλη πλευρά, όσο αφορά την αποτελεσματικότητα. Είναι ατελέσφορο, δεν βγάζει αποτέλεσμα, δείγμα. Ξεκινήσαμε με 124 χρέος. Έγιναν ό,τι έγιναν, περικοπές, τούτα, τάλα, μνημόνια κτλ. Και έχουμε στο 174. Η εκτίμησή σου ποια είναι? Παίξαμε σωστή μπάλα ή λάθος? Λες, εκ του αποτελέσματος δεν παίχτηκε σωστή μπάλα, δεν παίχτηκε σωστή τακτική. Γιατί? Γιατί από το 124 μπήκε στο μνημόνιο, στο 174 με συνεχή μνημόνια, οδηγεί σε λάθος τακτική. Δεν θα βγάλεις το καλό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο, αν λες ότι αυτό έβγαλε αποτέλεσμα, το μεταφέρω στην πολιτική γλώσσα. Αν ο κύριος Βενιζέλος πρωτοστατεί και ο κύριος Σαμαράς ακολουθεί, λέει είναι βιώσιμο το χρέος, η έκφραση δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή βιώσιμη. Τι πάει να πει? Αν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή όχι. Ναι, το βιώσιμο σημαίνει έχει έναν εφημισμό σαν το δικό μου. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αποδείχθηκε από την τακτική που έπαιζε και τα παιχνίδια που έδεσε ότι χάνει. Επομένως πρέπει να αλλάξει η ομάδα, ξαναλέω. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν σε μια τακτική και σε μια ουσία που πάει και χάνει. Και όχι μόνο χάνει. Υπονομεύει και τις προοπτικές της χώρας, της ομάδας που θες να ποντάρεις για να παίξει μπάλα, διότι έχεις κάνει μεταγραφές, έχεις διώξει τους καλύτερους σου, και εδώ είναι κυριολεκτικό. Τα νέα παιδιά, οι επιστήμονες, αναπτυξιακό εργαλείο, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, τα έχεις χάσει. Έχουν καταστραφεί οι παραγωγικές δομές της χώρας, η κοινωνική συνοχή έχει διαραγεί και έχεις χάσει, επειδή είναι λίγο τέτοιο, και τη μεσαία τάξη, διότι τους επιτέθησαν στους φόρους και στην κατοικία. Mm. Λοιπόν, με ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορεί να πας σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λέμε να αποφασίσει ο λαός ποιο σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί, διαπιστώνοντας ότι όλα αυτά είναι καθυστερήσεις, παράταση, δικαιολογία και ο αγώνας να κριθεί όχι στο τέτοιο, αλλά στα χαρτιά με την έννοια αυτή είναι και οι άλλοι δεν μπορούν να είναι. Εδώ δεχτείτε. Νίκο, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί έχω να ρωτήσω κάτι για την προεδρική εκλογή. Δηλαδή, θέλω να δέσω δηλαδή το σκεπτικό του κ. Χουντή με το ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση με την προεδρική εκλογή. Θες να ρωτήσεις κάτι πάνω σε αυτό? Εγώ να επαναφέρω το ερώτημα που έθεσα πριν. Ναι. Για το αν θα παίξει η ομάδα του Τιγράν και δει τις εκλογές με παίκτες δικού του. Ναι, 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 ναι. Το δύναμη κυβέρνηση ήταν κρατικό παίκτες άλλη ομάδα. Ναι. Το σημείωσε να το δέσουμε μαζί με την προεδρική εκλογή. Καταρχάς, η προεδρική εκλογή ναι, είναι ένα ζήτημα. Αν πάει πάνω από όλα η προεδρική εκλογή, έτσι. Με την επόμενη μέρα της χώρας. Έτσι. Πολύ μεγάλη σημασία αυτή θα μας πει. Σαν προσωπική σας εκτίμηση, βλέπετε πιθανότητα να βρίσκονται 180? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εξηγώ όμως αυτά που ρώτησε ο κύριος Αρμένης και τα ναι. παρεμφερεί. Γιατί η προεδρική εκλογή μπαίνει ως προαπαιτούμενο από τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν εκλογές. Είναι ένα όπλο. Ναι, αυτό θα διευκρίνησα. Ναι. Στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά το Σύνταγμα, και το λέω αργά για να κατανοητώ, προβλέπεται και η διαδικασία των εκλογών. Ναι. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, ένα εφεύρημα, μια στενή κομματική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή λέει αν αυτό. Το επεκτείνω.
και στην αλλαγή του συντάγματος, στην αναθεώρηση του συντάγματος, που ξεκίνησαν τώρα, δεν ξέρω να το ξεχάσουν, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει και εκεί διαδικασία να μεσολαβούν και εκλογές. Το γενικεύω, κύριε Διώκο, για να δείτε τη σημασία αυτού του πράγματος και δεν είναι μια τεχνική. Στο σύνταγμά μας, το σύνταγμα το δικό μας, όλες οι εξουσίες απορρέουν από το λαό, από τη λαϊκή κυριαρχία. Ναι. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε να λύσουμε ένα πολιτικό πρόβλημα και ένα θεσμικό, το ομόλογο. Το πολιτικό πρόβλημα είναι μείζον όμως. Να σας το πω, να το φέρω εκεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αφηνίστηκε πια το τοπίο. Ότι οι βουλευτές που θα ψηφίσουν υπέρ Προέδρου, ανεξάρτητα από το πρόσωπο, ουσιαστικά λένε να συνεχίσουμε. Έτσι έχει τεθεί το θέμα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό. Όσοι λένε δεν το ψηφίσω, λέει παιδιά, να το αλλάξουμε. Αλλά πού θα το πάμε, πρέπει να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να μιλήσει ο λαός, προσπαθώντας να το δέσω έτσι, όσον αφορά θεσμικά. Εδώ απαντώ και στη δεύτερη ερώτηση που μοιάζει με ποια σύνθεση θα παίξουμε. Ναι. Αυτό τώρα είναι και ο, πώς να σας το πω, ο εκλέκτορας, ο λαός. Από τα αποτελέσματα θα δεις. Εμείς θέλουμε να είναι αμυγής σιριζέικη η ομάδα. Έχει μια ομοιογένεια. Ε? Ναι. Έχει το σύστημα. Κάτι σαν την σχολή. Να έχουν βγει όλοι από τη σχολή στην Μπαρσελόνα, άλλα πάλι Μπαρσελόνα. Έχουν τους αυτοματισμούς. Ναι. Και ξέρετε ότι αυτοί οι αυτοματισμοί δεν δημιουργούνται εύκολα. Έχετε αυτοματισμούς, γιατί ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όπου δεν έχουμε, να ξανακάνουμε προπόνηση. Να δούμε πόσο Τσάβη και πόσο Ινιέστα θα πάει, ας το πούμε. Λοιπόν, και τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός, το τρόπο θα σου δείξει ότι θες ένα καλό, ας πούμε, ξέρω, τι θέλει, ένα αμυντικό χάφ. Ε? Αυτό θα αποδειχθεί μέσα από το αποτέλεσμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να παίζει το σύστημα που παίζει η ομάδα. Δηλαδή να εφαρμοστεί η δέσμευση ότι εγώ θα εφαρμόσω το πρόγραμμά μου. Πρόγραμμα με το οποίο δεσμεύεσαι και πρέπει να είσαι αξιόπιστος και πρέπει να το εφαρμόσεις. Επομένως, εμείς λέμε ότι, να το κάνω και έτσι την εκτίμηση, ότι αυτή η ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί βάσιμα να διεκδικεί την κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. Κοινοβουλευτική, επαναλαμβάνω, αυτοδυναμία. Και είναι πολύ βάσιμο, έτσι θα οδηγηθούν τα πράγματα. Αλλά πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση όμως, όταν θα κάτσουμε να φτιάξουμε το ρόστερ που θα υλοποιήσει αυτή την πολιτική, το ξαναλέω, εκεί, αν υπάρχει προγραμματική συμφωνία, αν δένουν οι αυτοματισμοί με άλλες δυνάμεις και με πρόσωπα που αποδεδειγμένα παίζουν στο ίδιο σύστημα και δεν γυρίζουν την μπάλα πίσω. Δεν γυρίζουν την μπάλα πίσω. Είστε υπέρ της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος, ο κ. Τσίπρας, με τα ανοίγματα που κάνει, ας πούμε, προς τη Δημάρ, προς άλλους χώρους? Αυτή η πολιτική των συμμαχιών είναι μια συλλογική υπόθεση. Και τολμώ να πω. Δεν το λέω ότι το κάνει μόνος του. Ναι. Το εκφράζει. Να σας το πω κιόλας και δεν φοβάμαι και το παρακάτω. Και τι τελικά μορφή θα πάρει, ποιους θα πάρουμε, να το πούμε έτσι. Λαϊκά. Σαν συνεργαζόμενος κτλ. Αυτά θα τα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Επομένως, δεν είμαι κατά ή εναντίον. Αν ήμουν εναντίον, εμείς οι ΣΥΡΙΖΑΙ το λέμε κιόλας. Λέμε την προσωπική μας άποψη. Και δεν έχουμε λοιπόν δέσμευση κτλ. Και δεν ακολουθείται η πολιτική. Ό,τι λέμε στα αποδυτήρια δεν τα βγάζουμε έξω. Δεν είναι τέτοιο το θέμα. Το κλίμα πάντως, κύριε Χουντή, για να είναι προεδρικής εκλογής, δεν είναι καλό. Και το λέω με αφορμή τις καταγγελίες που έκανε τις τελευταίες ημέρες. Πολύ καλά από την κυρία Ξουλίγου, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ότι κάποιος επιχειρήσε να την προεδρικήσει. Έχουμε ακούσει διάφορες τέτοιες φωνές. Το κλίμα δεν είναι καλό. Υπάρχει ομίχλη, υπάρχει, τι να πω, βαριά ατμόσφαιρα, κύριε, από όλο αυτό. Εγώ δηλαδή πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν ένας από τους βουλευτές που βρίσκονται στην αίσθηση, που ακόμα δεν θα είχα αποφασίσει τι θα κάνω, διότι ανάλογα με την απόφασή μου θα μπορούσα να κατηγορηθώ για χίλια δύο πράγματα. Θέλω να πω ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Εσείς πώς θα βλέπετε όλα αυτά? Θα συμφωνήσω ότι έτσι όπως χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, μάλλον θα συμφωνήσουμε, ελπίζω, είναι διαμορφώνει ένα κλίμα πράγματι που μπορεί να δημιουργήσει πράγματα και θάματα που δεν θέλουμε να τα ξαναδούμε για καμία πολιτικό χώρο. Σωστή. Και για την πατρίδα μας. Δηλαδή, μια έκπτωση της βουλευτικής συνείδησης, αντί να επικεντρωθούμε, πράγμα που προσπάθησα να κάνω εδώ, ότι το κρίσιμο δεν είναι γενικώς έχω, δεν έχω 180 βουλευτές. Έτσι. Κάποια στιγμή αυτή η ιστορία, θα έλεγα αυτό το κλίμα, το διοχέτευσε η κυβέρνηση που λέει: δεν έχω τώρα, αλλά θα τους βρω. Και άρχισε για τα μαξιλαράκια. Επομένως μπήκαν όλοι και ουδείς ανύποπτες, πώς θα τους βρει. Το συγκεκριμένο θα το λύσει η δικαιοσύνη. Λέω: το συγκεκριμένο θα το λύσει η δικαιοσύνη. Εμείς λέμε πολιτικά. Και το λέμε και το ξαναλέμε. Πρέπει να είναι καθαρό στους 300 βουλευτές. Επαναλαμβάνω το 300, όχι γιατί δεν ξέρετε ότι είναι 300, αλλά γιατί ανάμεσα στα άλλα κόλπα. Ακούστηκε και για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Του προπονητή που ξέρει τα συστήματα παλιά και νέα, του συνταγματολόγου δηλαδή, κυρίου Βενιζέλου, ακούστηκαν κάτι ερμηνείες του συντάγματος που. Εντάξει. Δεν είπαμε, είναι σαν να λες, ας πούμε. Λοιπόν, λέω λοιπόν, των 300 τίθεται και θα τεθεί και πρέπει να τεθεί
αυτό το πολιτικό ρήτημα. Ψηφίζοντας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, άλλωστε και για το πρόσωπο, όπως είδατε, έχει γίνει τέτοια κακή διαχείριση. Άντε, βάζουμε τον κύριο Κουβέλη, τον Γκέμε. Άλλος λέει τον Καραμαλή, δεν το δέχεται. Ο άλλος λέει τον κύριο Αβραμόπουλο για να τον κάψουν, λέω εγώ, γιατί ξέρουμε και ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, η ονοματολογία δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, θα τεθεί το θέμα. Ή θέλεις να συνεχιστεί, ή θες να διακοπεί. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Είναι πολιτικό το ερώτημα, λέει, βασικά. Και εκεί ζούμε την ασφυξία, αν θέλετε, ή αυτή την. Πώς θα παρουσιαστεί, αν αυτό που προτείνει η κυβέρνηση, αυτό που βλέπουμε είναι εξελίξει και ο φίλος ο κύριος Αρμένης παρακολουθεί να μας δώσει τα νεότερα, τι θα γίνει με το ένα μετάλλο, αν είναι εύπεπτο, αν είναι εξοραϊσμένο, και αν μπορεί να πείσει, και αν μπορεί ο βουλευτής να πιστεί ότι πράγματι ψηφίζοντας, ψηφίζει να πάει καλά η χώρα και ψηφίζει για το θεσμό. Ή το αντίθετο, αν δεν το ψηφίζει και έχει πολιτικούς λόγους και είναι υπεύθυνος απέναντι και στο λαό, να πάει να πει το ψήφισα ή δεν το ψήφισα γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο, εφόσον θέλει να μπορεί να σταθεί ως εκπρόσωπος των λαϊκών συμφερόντων. Αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανένας. Τα υπόλοιπα, αν έτσι τεθεί το θέμα, τα υπόλοιπα μπορούν να τα αποφύγουμε, να τα περιορίσουμε, να μην γίνουν, γιατί δεν είναι καλό έτσι κι αλλιώς. Και δεν είναι καλό. Εγώ θέλω, Νίκο, να ρωτήσω τον κύριο Χουντή, επειδή, να επανέλθω στο θέμα των συμμαχιών λίγο, έτσι, γιατί είναι και λίγο ιντριγκαδόρικο στη δημοσιογραφία. Έχετε μία μόνιμη άνεση και ξέρω, επειδή προέρχεστε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, υπήρξατε στέλεχος της ΚΝΕ, υπάρχει μία, όχι απλά πλέον άρνηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μάλιστα, ο κύριος Κουτσούμπας πρόσφατα είπε ότι από την πρώτη μέρα που θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, εμείς θα είμαστε στον δρόμο. Είστε γέννημα θρέμα της ελληνικής αριστεράς. Πώς το εισπράτε αυτό, πώς νιώθετε με όλη αυτή την κουβέντα, γιατί σίγουρα έχετε σχέσεις με ανθρώπους από το Κομμουνιστικό Κόμμα, προσωπικές, ανθρώπινες. Πώς το εισπράτετε? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η σημερινή ηγεσία του ΚΚΕ κάνει λάθος. Δεν το πάω παραπέρα για να σας πω κάτι, γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όταν λες για το ΚΚΕ κάνει λάθος, λες μου σε επιτίθεσαι, και όταν δεν αναφέρεις σε αυτό, λες αδιαφορείς, θέλεις να δεις τους άλλους. Μάλιστα. Εδώ το πράγμα είναι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε αγωνιστεί, εγώ με μια διαδρομή και άλλοι. Το πρόβλημα που βρίσκαμε πάντα μπροστά, κύριε Διώκο, και μιλάω από τη δεκαετία του 70, με τον εσωτερικό πόλεμο που υπήρχε κτλ. Κτλ. Ότι η αριστερά έπρεπε να βρει. Ο καθένας διατηρώντας τη φυσιογνωμία του, κανένας δεν θέλει να λιώσει τα ιδεολογικά. Έπρεπε να βρει δρόμους κοινής δράσης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το δικοματισμό, λέγαμε τότε, στη συνέχεια. Είναι για να το φέρω πάλι στα δικά μας τα μέτρα. Όταν δεν υπήρχαν πρωταθλήματα και υπήρχαν μικρά πρωταθλήματα, όταν ήθελες να κάνεις έναν αγώνα με αξιοπρεπή εμφάνιση, έφτιαχνες μεικτή Αθηνών. Μεικτή Πειραιώς και έφτιαξε την ομάδα. Ή όταν ερχόταν μια ξένη ομάδα και ήθελε να αντιμετωπίσει, δεν πήγαινε μόνο μόνοι τους. Τότε με τις Άντως μόνο, πήγε μόνο στο Ολυμπιακό. Λέω, έφτιαξε μια μεικτή Πειραιώς, μια μεικτή Αθηνών και ερχόταν η μεγάλη ομάδα και προσπαθούσε να είναι εκεί πιο ισχυρός. Λοιπόν, τη μεικτή αριστερά λοιπόν ήταν το ζητούμενο. Ο καθένας, αυτό το καταφέραμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το μεγαλειώδες. Ότι ανεξάρτητα από τις απόψεις, φτιάξαμε ένα σχήμα, ένα οργανωτικό και πολιτικό εγχείρημα προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά με εσωτερικές διαφωνίες. Με εσωτερικές διαφωνίες, πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει. Αυτή η πορεία φαίνεται ότι επικροτείται από το λαό και λέω τα πρώτα αποτελέσματα, αυτή η διαδρομή. Βγήκαμε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, μας απέβαλα και μιλώ για τον συνασπισμό το 1993-1996. Τώρα όμως, με αφορμή την αγωνιστική παρουσία, την κρίση, τους αγώνες και αν θέλετε και μια ελπίδα που εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κατά ανάγκη να συμφωνεί ο άλλος με όλα, έχει βρεθεί η αριστερά. Με κύριο κορμό, θα λέει κανείς, το ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά μπροστά στη δοκιμασία να ασκήσει κυβέρνηση, εξουσία να είναι κυβέρνηση. Αν το ΚΚΕ θεωρεί ότι μεγαλύτερος αντίπαλος, έτσι εμφανίζεται πολλές φορές, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή τους βάζει και στο ίδιο τσουβάλι, αναλαμβάνει μια ιστορική ευθύνη. Ο κόσμος της αριστεράς θα το κρίνει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο να κάνεις έκκληση, αν θέλετε, πρόσκληση. Γιατί το έκκληση δεν είναι καλό. Καμιά φορά το καταλαβαίνω και τελειώνω εκεί για να μην τα τέτοιο. Μοιάζει σαν να τα παρακαλάς. Ναι. Δεν παρακαλάς κανέναν, είναι πολιτικές ευθύνες. Άλλωστε, έτσι όπως αποδείχθηκαν τα πράγματα, πιθανόν να χρειαστεί να μην παρακαλέσεις καταρχήν, για να μην παρεξηγηθώ, καταρχάς κανέναν άλλο. Θα πεις πάω αυτοδύναμος, ρε παιδιά, ή λες πάω αυτοδύναμος και ό,τι μπορέσω να το κάνω. Ναι. Αλλά αυτή η συμμαχία με τις δυνάμεις της αριστεράς, εμείς την πιστεύουμε, ανεξάρτητα από τη στάση που έχει. Γιατί και αν δεν την πραγματοποιεί ή δεν τη στέργει η ηγεσία του ΚΚΕ, απευθυνόμαστε στο λαό της αριστεράς. Αυτό θα αποφασίσει. Νίκο. Στην περίπτωση που τελικά η κυβέρνηση αποφασίσει ένα ακόμα εκπρακτικό μέτρο, όπως αυτό που ακούμε δηλαδή για αύξηση του κατώτατου συντελεστή ΦΠΑ, είναι μια απόφαση που πρόκειται για ένα νέο φόρο. Ποια θα είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν σας άκουσα το τελευταίο. Ποια θα είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, αν υπάρξει αυτή. Α, κοιτάξτε, εγώ ξέρω, μπορώ να προδιαγράψω, άλλωστε η συζήτηση είναι. Εκεί θα, ανάμεσα στα άλλα, θα δούμε τι άλλο θα υπογράψει. Εκεί θα είναι οι τελευταίες σταγόνες, από ό,τι πιστεύω, στο ποτήρι της οργής του λαού, που δεν θα επιτρέψει ούτε και στους βουλευτές να πάνε να ψηφίσουν αυτό και που θα είναι ένα κριτήριο για τις εκλογές. Εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτό. Το θέμα του ΦΠΑ είναι μια μεγάλη ιστορία, για να μην το ξεφύγω. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Είναι ένας φόρος πανευρωπαϊκός. Εσύ πώς το χειρίζεσαι, ορισμένες φορές, έχει και χαρακτηρισμένα εθνικά χαρακτηριστικά. Σας θυμίζω την υπόθεση με την εστίαση. Ναι. Τι, και εσείς φωνάξατε και όλος ο κόσμος φώναξε, οι λογικοί φώναξαν, οι τουριστικοί παράγοντες φώναξαν. Ακόμα εδώ, για να πω, και στην Κομισιόν με σχετική ερώτηση, λέει δεν το ζητήσαμε εμείς. Και μάλιστα με απάντηση που μου είχε δώσει ο κύριος Όλι Ρεν, έλεγε λόγω αυτής της αύξησης, μάλλον του υψηλού ΦΠΑ στην εστίαση, χάνονται 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι που δεν ναι. Και δείτε τώρα ποια είναι η λογική αυτής της κυβέρνησης. Σε ένα πράγμα που είναι πολύ ευαίσθητο, σε μια περίοδο που είναι η ακρίβεια σε αυτό το σημείο, σε μια πίεση που ασκεί όντως η Τρόικα, αλλά εδώ μπορούσε να τη βάλει κανείς στη θέση του, που ζητάει βεβαίως και κάποια πράγματα που έχουν άμεσο εκλογικό κόστος. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει κριθεί αν θα δεχτούν μέσα σε όλο αυτό το πακέτο και την άρση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, που ναι. Είναι και αυτό ένα κίνητρο. Εγώ ξέροντας, κάνω μια παρένθεση, ότι μπορεί ένα κράτος, έχει ακόμα την ευκαιρία σε περιοχές που είναι αυξημένη ανεργία να έχεις μειωμένο έως ελάχιστο ΦΠΑ, ως ένα κίνητρο, μια δυνατότητα να μπορέσεις. Μπορεί να υπάρχει θέση εργασίας. Αν προστεθεί αυτό, δεν χωράει καμία αμφιβολία, αυτά πρέπει να φύγουν. Κανονικά πρέπει να φύγουν. Και θα φύγουν εφόσον είσαι κυβέρνηση. Υπάρχει καμία περίπτωση. Επομένως, με νέα φορό, εδώ τώρα ξαναλέω το τέτοιο, με φοροεπιδρομές από τη μια μεριά και περικοπές κοινωνικών δαπανών που εξοικονομούν τα περίφημα πλεονάσματα και έτσι νομίζουν ότι θα αντιμετωπιστεί το έλλειμμα και το χρέος, αποδείχθηκε ατελέσφορο, αντικοινωνικό, δεν αντέχεται άλλο. Λοιπόν. Να πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο αυτό καθ' αυτό. Στο ποδόσφαιρο θα συμφωνήσετε. Χάσαμε την εβδομάδα. Και εγώ και εσείς, η ομάδα μας έχασε. Και παντού κιόλας. Και στο ποδόσφαιρο και στο. Και στο μπάσκετ έχασε χθες ο Ολυμπιακός. Καλά, στο μπάσκετ είναι άλλο. Έχουμε εξασφαλίσει τους 16, εντάξει, για να μην νομίζετε ότι με πιάνετε αδιάβασμα. Ναι, κατεβάσαμε και λίγο την ομάδα, λίγο χαλαρή. Εντάξει, ναι, ναι. Στο λοιπόν, ποδόσφαιρο. Πρέπει, ναι. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι το 2011. Μέλος του Ευρωκοινοβουλίου ο κύριος Χουντής, είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση στην Κομισιόν με αφορμή τα όσα συνέβαιναν τότε και εξελίχθηκαν όλο αυτό το διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έχει ενδιαφέρον, πέρα το ότι είναι πολύ τεκμηριωμένη η ερώτηση για το που είχατε κάνει, τι σας είχε απαντήσει τότε η Κομισιόν για όλα αυτά, δηλαδή τη διαφθορά που υπάρχει, τα προβλήματα που υπήρχαν γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, λέω γρήγορα. Κίνητρό μου να ασχοληθώ με αυτό είναι, όπως προσπαθώ να σας αποδείξω, ίσως και τέτοια, ότι και φίλαθλος είμαι και το ποδόσφαιρο το αγαπάω. Επομένως, όπως κάθε αγνός φίλαθλος, θέλει να δει το αποτέλεσμα διαμορφώνεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και όχι από υποδείξεις και από τζιραρίσματα, ναι, από τα στοιχηματικά γραφεία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο άλλος πρέπει να βγάλει το πρώτο κόρνερ από εκεί, όταν δεν υπάρχει κανένας λόγος, ναι, επειδή το έχει στοιχηματίσει, τα γνωστά αυτά που γίνονται, τα υπερβολικά. Επομένως, ήταν φανερό ότι πρέπει να. Ας πούμε, αυτό είναι το ένα το κίνητρο. Το δεύτερο, κινήθηκα διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τις συνθήκες, ποιο είναι το όριο. Γιατί εντάξει, να διακηρύσω, να κάνουμε μια συζήτηση, να πάμε στο γήπεδο, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση. Ξέρετε, στη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα σχετικό άρθρο, το 167, αν θυμάμαι, ότι μέσα στις αρχές της Ένωσης πρέπει να αγωνίζεται, να το πω έτσι απλά, για έναν αθλητισμό και να τον, αν είναι δυνατόν, να φεύγουν τα πράγματα που δημιουργούν καταστάσεις για την νεολαία άσχημες και εκφέρονται. Επομένως, είχα βάση για αυτή τη συζήτηση. Έκανα την ερώτηση με αφορμή τον φάκελο τότε που είχε στείλει η UEFA για στημένα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Η Κομισιόν δεν μου έδωσε σαφή απάντηση. Είπε, ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εφαρμοστεί το άρθρο. Σωστά, κύριε Ευρωβουλευτά, ναι, κτλ. Εντάξει, δείχνει και το, ας πούμε, αν θέλετε, και δεν το φοβάμαι, τις δυνατότητες που έχει ένας επίτροπος να σε απαντήσει. Άξιο ενδιαφέρον, ίσως που δεν είναι γνωστό, κύριε Διώγο, μου απάντησε η UEFA. Α, μάλιστα. Και εκπρόσωπος του κυρίου Πλατινί, ο οποίος μου ζήτησε και συνάντηση. Διότι τότε, εκείνη την περίοδο, από την πλευρά της UEFA,
εκτός από το ότι έδινε τους φακέλους, προκειμένου τους φακέλους σε κάθε χώρα που μας έχει κατατάξει όπου μας έχει κατατάξει, και αυτή δεν είναι αθώη. Όχι, αθώη ως προς αυτό, εδώ είναι το στοιχηματικό, χαλάει τη δουλειά, είναι τα στοιχηματικά γραφεία κτλ. Αυτοί είπαν ότι, κύριε Ευρωβουλευτά, να σας ενημερώσουν, έστειλαν έναν πρόσωπο με ενημέρωση. Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο, επειδή πληθαίναν αυτά τα κρούσματα και όχι μόνο στην Ελλάδα, υπήρχε και το προηγούμενο. Και επίσης, επειδή ο νέος πρόεδρος, ή με πάση περιπτώσει ακόμα νέος, ο κύριος Πλατινί, έχει ένα πακέτο εκεί, το πακέτο που έφτασε εκεί στην εξυγίαν, σε πάση περιπτώσει, ήθελε να δείξει μια δραστηριότητα. Υπήρχε μια δραστηριότητα του κύριου Πλατινί που απευθυνόταν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και υπήρχε και μια συνάντηση, έγινε μετά, μια συνάντηση με τον κύριο Μπαρόζο, ίσως και με τον κύριο Σούλτς, συγχωρέστε με, δεν το θυμάμαι. Ναι. Εκεί λοιπόν η απάντηση είναι ότι εμείς επαγρυπνούμε, προσπαθούμε να δούμε ένα σύστημα που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως εφαρμόζεται, μάλλον την Ολυμπιακή Επιτροπή εφαρμόζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και παγκοσμίως, αλλά και στην Ευρώπη προσπαθούμε, το σύστημα που παρακολουθεί το στοιχηματισμό, ναι, και εντοπίζει και παίρνει κάποια μέτρα. Και λέει, θα θέλαμε αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται σεβαστό ή να διευρυνθεί ή να στηριχτεί και ούτω καθεξής. Όμως αξιομνημόνευτο είναι ότι μου έστειλαν απαντήσεις και μεγάλα στοιχηματικά γραφεία. Ιδιαίτερα της Ευρώπης. Ναι, γιατί είναι να μην το σκαλίσεις κάτι. Ναι, ναι. Ναι. Ωραία, από εκεί πέρα εγώ δεν μπορώ. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, 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 ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και οφείλω εδώ να πω για την αποκατάσταση. Όχι, γιατί. Ότι ως προς αυτό το θέμα ενδιαφέρον είχε δώσει και ο συνάδελφος, πρώην Ευρωβουλευτής προφανώς, της Νέας Δημοκρατίας από τη μια μεριά, πρώην υφυπουργός ο κ. Παπαστάμικος, ο οποίος και αυτός είναι φίλαθλος και είχε ενδιαφερθεί. Και είχε ενδιαφερθεί. Επίσης είχα ακούσει και κάποιες ανάλογες προσπάθειες που είχε κάνει ο κ. Μανώλης Μαυρομάτης, γνωστός στους κύκλους κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια εμπειρία. Θέλω να σας πω ότι εκεί φάνηκε ότι στα λόγια υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, μια διακήρυξη. Στην πράξη δύσκολα περπατάνε. Και εκεί φάνηκε και το μέγεθος του προβλήματος που μοιάζει σαν την παγκοσμιοποίηση. Ίσως πράγματα δεν μπορεί να καλέξει απολύτως. Καθώς όταν τζιράρει ο άλλος στη Σιγκαπούρη Μαλαισία, για τη Β' Εθνική της Ελλάδας, άντε να βρεις άκρη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και αυτό το κύκλωμα μπορεί να πιαστεί, αρκεί να ξεκινήσεις από το ότι πρέπει ως ένα βαθμό αυτό το πράγμα να το προφυλάξεις. Φτάνω να σας πω ότι με αφορμή αυτή την ερώτηση αποκαλύφθηκε, υπάρχει και γνωστό βιβλίο, ότι ακόμα και ποδοσφαιρικός αγώνας στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, το ξέρετε, ναι, ναι, της Γκάνα, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, αλλά ήταν στημένο. Ήταν στημένο, ήταν χειραγωγημένο και είχαν εντοπιστεί ορισμένα πράγματα. Επομένως, είχε γίνει τότε τώρα είχε αποκαλυφθεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, από εκεί και πέρα όμως μπαίνουν και τα θεσμικά θέματα και δεν μπαίνω πια γιατί δεν είμαι εγώ τέτοιο. Περί του αυτοδίκητου, ποιο μπαίνει, τι κάνει και εκεί θέλει μια πολύ συζήτηση κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Ή θα πάμε στο Europa League, θα περάσει ο Ολυμπιακός του 16, θα πάμε στο Europa League. Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαι, ναι, αν δεν παίξει καλή μπάλα με τη Μάλμε, δεν το βλέπω σίγουρο. Αλλά επάσης... Αν δεν κερδίσαμε τη Μάλμε, πρέπει να κερδίσει και Αθλέτικο Γιουβέντους. Όχι, για το, Europa League. Για το Europa, όχι, όχι, είναι για την τρίτη θέση, τις δύο τις καπαρώσανε, κάτι πήγαμε να κάνουμε. Ναι. Αυτό λέω, αν θα περάσουμε στους 16, λέω. Α, του Champions League. Α, στους 16 είναι οριακό αυτό, θα το ευχόμουν, θα το ήθελα. Με βάση την εικόνα που έδειξε η ομάδα σε ορισμένα μάτς και για ορισμένα από αυτά τα μάτς, νομίζω ότι μπορούσε να το παλέψει. Ναι. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι και ορισμένα πράγματα. Τώρα θα φάμε πολλή ώρα για τις τακτικές, για τα λάθη κτλ. Εγώ το εύχομαι. Όχι τίποτα άλλο, για να βλέπουμε και κανένα σοβαρό μάτς ελληνικού ενδιαφέροντος βράδυ. Πολύ ωραία. Και όχι μεσημερία, γιατί πότε γίνονται τα Europa League. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χουντή που ήταν εδώ μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Εμείς, αποχαιρετώντας τον κύριο Χουντή, να θυμηθούμε τι έκαναν χθες οι ελληνικές ομάδες στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ μόνο νίκησε 2-0 στην Λευκορωσία. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη Μόσχα. Ο Αστέρας Τρίπολης πήρε ισοπαλία απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η τουρκική Μπεσίκτας. Πάμε να δούμε τι έγινε. Με πρωταγωνιστή τον Αθανασιάδη, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τη Δυναμό Μινσκ στη Λευκορωσία και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Χρειάστηκε να περάσουν 82 λεπτά στο παγωμένο γήπεδο του Μπορίσοβ για να ανοίξει το σκόρ ο Έλληνας επιθετικός που πέτυχε το δεύτερο του γκολ 6 λεπτά αργότερα. Στην Τρίπολη ο Αστέρας βρέθηκε να χάνει με 2-0 από την Μπεσίκτας με γκολ του Μπά στο 15 και του Τόρε στο 61, αλλά κατάφερε τουλάχιστον να πάρει την ισοπαλία και να αποχωρήσει με ψηλά το κεφάλι από τη διοργάνωση. Ο Μπαράλες μείωσε αρχικά σε 2-1 στο 72, ενώ το τελικό 2-2 σημείωσε ο Πάρας στο 83. Ο Παναθηναϊκός, που δεν είχε ούτως ή άλλως ελπίδες πρόκρισης, ιτήθηκε από τη Δυναμό στη Μόσχα με 2-1, αν και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με θαυμάσιο γκολ του Μπέρκ στο 14. Οι Ρώσοι έκαναν την ανατροπή με αυτόν γκολ του Τριανταφυλόπουλου στο 55 και του Ιόνοφ στο 61.
Ήταν ο Νίκος Χουντής λοιπόν μαζί μας, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Ευρωβουλευτής. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θέμα, θα φύγουμε και από τα ποδόσφαιρα και από τις πολιτικές και θα πάμε στη λογοτεχνία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Στεφάνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο. Είναι το τρίτο ή τέταρτο? Είναι το τέταρτο. Το τέταρτο. Μια βόλτα στον παράδεισο. Μάλιστα, ναι. Διαβάζω όμως στο βιογραφικό σας ότι αυτό το κάνετε, δεν θα πω ερασιτεχνικά, παράλληλα με τη ζωή σας. Δηλαδή η συγγραφική παράλληλα δραστηριότητα, μιλάμε για τέσσερα βιβλία τώρα, δεν είναι λίγο. Ναι. Και εύχομαι να γίνουν και περισσότερα. Ευχαριστώ. Το ελπίζω και εγώ. Είναι παράλληλα με την ζωή σας. Επίσης, βλέπω εδώ ότι έχετε θεατρικές ανησυχίες, τηλεοπτικές ανησυχίες. Πώς έχουν γίνει όλα αυτά? Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι κόρη φιλάθλου. Ένθερμου. Μάλιστα. Ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή. Και υποστήριζε ποια ομάδα? Την προοδευτική. Α, πολύ ωραία. Μάλιστα. Ο παπάς ήταν Γιάννη Μαθρέμα Κοκκινιά. Αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο και την ομάδα και μάλιστα ερχόταν και σε αντιπαράθεση με όλους τους Ιωνικούς της περιοχής. Τον αγαπούσαν όμως πάρα πολύ. Και τους υπόλοιπους, γιατί το να είσαι προοδευτική δεν ήταν και το πιο. Ήταν μια πολύ ωραία σχέση αυτή. Για την ιστορία, απλά να σας πω ότι ο μπαμπάς η τελευταία του στιγμή ήταν στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο. Ναι. Η τελευταία του στιγμή ήταν στο μάλιστα γήπεδο. Πολύ δεμένος με την ομάδα. Εσείς ναι, βλέπετε την προοδευτική, την παρακολουθείτε? Δυστυχώς όχι πια, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Για να περάσουμε λοιπόν, απλά αυτό το είπα για να κάνω ναι, ένα πρόλογο σε σχέση με την εκπομπή και στην οποία βρέθηκα εδώ σήμερα και με φιλοξενεί. Ήθελα να πω ότι δεν είμαι και τελείως άσχετη από όχι, ποδόσφαιρο ναι, 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 και από πολιτική. Όχι, καλά, με την πολιτική νομίζω ότι κάθε ενεργός πολίτης. Ωστόσο, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να εκφράζομαι μέσα από τα βιβλία μου πάρα πολύ. Αυτό είναι το τέταρτο βιβλίο. Όντως παράλληλα ξεκίνησε καθαρά ερασιτεχνικά. Αρχικά δεν σκόπευα να εκδώσω. Άρχισαν πολλοί να με υποστηρίζουν φίλοι και γνωστοί και άνθρωποι διαδικτυακά που γνώρισαν τη δουλειά μου, γιατί ξεκίνησα ουσιαστικά διαδικτυακά να το κάνω όλο αυτό. Και μετά πήρα άλλες διαστάσεις σιγά σιγά. Βλέπουμε το καιρό. Βλέπουμε και το εξώφυλλο του τελευταίου βιβλίου. Ναι, ναι, είναι από τις εκδόσεις Λιβάνι. Είμαστε ναι, μία εβδομάδα που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο. Πώς ένας άνθρωπος, τώρα μιλάμε για τέσσερα βιβλία, πώς ένας άνθρωπος παίρνει την απόφαση, ποια ήταν τα ερεθίσματα και ξεκινήσατε? Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, μου έχουν κάνει πολλές φορές αυτή την ερώτηση αν κάποιος άνθρωπος γίνεται συγγραφέας ή γεννιέται. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο συγγραφέας γεννιέται. Γενικότερα θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με κάποιο χάρισμα. Mm-hmm. Το δικό μου είναι αυτό. Εξελίχθηκε βέβαια στην πορεία, καλλιεργήθηκε μέσα από τις σπουδές μου που έχουν να κάνουν με το θέατρο και την υποκριτική. Δεν έγραφα τόσο πολύ στα νεανικά μου χρόνια, ασχολιόμουν περισσότερο με όλα αυτά που προανέφερα. Ωστόσο, είχα ανησυχίες, έγραφα ημερολόγιο, έχω διαβάσει πάρα πολύ φυσικά, εννοείται, μεγάλους συγγραφείς και κυρίως θεατρικούς συγγραφείς. Και κάπου όλο αυτό στο τέλος, κλείστηκα λίγο στο σπίτι, η αλήθεια είναι, από ένα σημείο και έπειτα, λόγω του ότι έκανα οικογένεια, έκανα παιδί και κλείστηκα λίγο στο σπίτι. Σας βοήθησε δηλαδή το υποχρεώσεις του σπιτιού, σας έδωσε. Τότε, ναι, όλο αυτό βγήκε νομίζω με αυτόν τον τρόπο. Βγήκε προς τα εκεί. Ξεκίνησε όπως είπα ερασιτεχνικά και μετά εξελίχθηκε πια στην πορεία με έναν άλλο τρόπο. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να είναι κάτι το οποίο θα σας δώσει και τη δυνατότητα να κάνετε μόνο αυτό ενώ βιοπορισμό? Δεν σας κρύβω ότι θα το ήθελα. Θα ήταν κάτι το οποίο θα το ήθελα, όμως δεν είναι εφικτό. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, ούτως ή άλλως, νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι οι συγγραφείς, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, που καταφέρνουν να βιοπορίζονται από τα βιβλία ναι, τους. Αλήθεια είναι αυτό. Παράλληλα, έχω μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εργάζομαι σε μια μεγάλη γνωστή εμπορική επιχείρηση. Και είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να αφήσω τη δουλειά μου για να αφοσιωθώ, αν το θέλετε, αποκλειστικά στη συγγραφή. Προσπαθώ όσο το δυνατόν να κρατήσω τις ισορροπίες και να τα καταφέρνω καλά σε όλα. Το θέατρο, η τηλεόραση, ως υποκριτικό κομμάτι της ζωής σας? Αυτά έμεναν λίγο πίσω, η αλήθεια είναι. Όπως είπα και πριν, λόγω του ότι έκανα οικογένεια, άρχισαν να μένουν λίγο πίσω. Και μετά στην πορεία, όταν πια άρχισα να ασχολούμαι με τη συγγραφή, κατάλαβα ότι αυτό είναι το οποίο θα ήθελα πραγματικά να κάνω. Με κέρδισε η συγγραφή, αποκλειστικά. Θα θέλατε να γράψετε ένα θεατρικό έργο? Ή μια τηλεοπτική σειρά? Ή κάποιο βιβλίο σας να γίνει τηλεοπτική πιστεύω σειρά? Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, μια βόλτα στον παράδεισο, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει μια σειρά για την τηλεόραση. Ναι. Μια καλή διασκευή σεναρίου θα μπορούσε να το κάνει μια τηλεοπτική σειρά. Έχει τα φόντα πραγματικά.
Διαδραματίζεται στη Σαντορίνη, ένας τόπος τον οποίο εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ο τόπος καταγωγής του συζύγου μου και έχω μεγάλη αδυναμία στο νησί αυτό. Και γι' αυτό επέλεξα να γράψω για αυτόν τον τόπο. Όταν ξεκινάτε να γράψετε ένα βιβλίο, κάθεστε στο λάπτοπ, στο κομπιούτερ να γράψετε. Έχετε έτοιμο το σκελετό, έχετε κάνει προεργασία ή ξεκινάτε αυθόρμητα? Όλα ξεκινούν με σκέψεις. Σιγά σιγά έρχονται πράγματα, τα οποία με τον καιρό φυσικά, με ένα μικρό χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο ανάλογα φυσικά και ποια είναι η ψυχολογική διάθεση εκείνη την εποχή του συγγραφέα, αυτό μεγαλώνει, αναπτύσσεται σιγά σιγά. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, να ξεκινήσω, ξέρω πάρα πολύ καλά αρκετά πράγματα. Για να μην πω όλα, τα ξέρω πάρα πολύ καλά αρκετά πράγματα όσον αφορά την ιστορία. Δεν αποκλείεται βέβαια στην πορεία να υπάρξουν κι άλλα, να προσθεθούν κι άλλα δεδομένα ή να προσθεθούν κι άλλοι χαρακτήρες, ίσως κάποια κλειδιά εντός εισαγωγικών που μπορεί να κορυφώσουν ακόμα καλύτερα την πλοκή, να εξελίξουν τα πράγματα και τις καταστάσεις ή τους χαρακτήρες. Ωστόσο όμως, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι έχω μια πλήρη εικόνα του κάθε βιβλίου μου πριν ξεκινήσω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας? Ο αγαπημένος μου συγγραφέας είναι θεατρικός συγγραφέας και είναι ο Tennessee Williams. Μάλιστα. Έχετε επηρεαστεί, προσπαθείτε να του μοιάσετε? Όχι, για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο δεν θα μπορούσα άλλωστε. Όχι, ακόμα ναι, και αν προφανώς θα το ήθελα, δεν θα μπορούσα. Όμως είναι ένας συγγραφέας ο οποίος με έχει αγγίξει βαθιά, με τον τρόπο τον οποίο χειρίζεται την ανθρώπινη ψυχή, τη γυναική ανθρώπινη ψυχή θα έλεγα. Αν κοιτάξουμε λίγο με την Blanche DuBois στο λεωφορείο Πόθος ή τη Λόρα από το Γυάλινο Κόσμο, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε σε τι αναφέρομαι. Είναι δεξιοτέχνης ο Tennessee Williams σε αυτό και ειλικρινά θαυμάζω τον τρόπο που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, να ξετυλίγει με αυτόν τον τρόπο τους γυναικείους χαρακτήρες, να τους παρουσιάζει, να εμβαθύνει τόσο πολύ. Γι' αυτό και έχει γράψει τεράστια έργα και έχουν γίνει μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι ίδια φυσικά επιτυχία και στο χαρτί και στο σανίδι. Φυσικά. Είναι, φυσικά. Είναι μεγάλο προτέρημα. Με λόγια δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να περιγράψω. Από Έλληνες, το μεγαλείο. Σύγχρονους, παλιούς. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Από τους παλιούς. Έτσι, ναι. Τους κλασικούς. Ακριβώς, τον ελληνικό γραμμάτων. Ο Νίκος Καζαντζάκης. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι μεγάλη μου αδυναμία. Ναι, πιο, ναι, ρομαντική. Είναι, ξέρετε, ο Ξενόπουλος είναι λίγο αδικημένος, θα έλεγα. Και αδικημένος και δυστυχώς ακούω πολλά να λέγονται, αλλά ναι, εγώ πραγματικά τον θεωρώ έναν πολύ αξιόλογο συγγραφέα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ πλάτη στα ελληνικά γράμματα. Πραγματικά. Και είναι πραγματικά. Έχει προσφέρει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάνει πολύ μεγάλο έργο, είναι πολύ γραφότατος και για μένα, ακόμα και αν κατηγορείται πολλές φορές για ρομαντισμό, για υπερβολή ρομαντισμού και όλα αυτά, εγώ νομίζω πραγματικά ότι είναι πολύ αξιόλογος. Πώς βλέπετε την. Εντάξει, ζούμε σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τα πάντα, τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Βεβαίως το βιβλίο, η λογοτεχνία δεν μπορούσε να μείνει απ' έξω. Αλλά υπήρξε μια περίοδος. Και νομίζω ότι ήσασταν κι εσείς μέσα σε αυτή την περίοδο, που υπήρχε έκρηξη στο μυθιστόρημα το ελληνικό. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί τίτλοι. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν πολλοί τίτλοι. Εκδίδονται πάρα πολλά βιβλία, θα πρέπει να σας πω ακόμα. Υπάρχουν πολλοί εκδοτικοί εκεί. Αυτό εγώ δεν το θεωρώ κακό. Καταρχάς, θεωρώ ότι το κάθε βιβλίο. Εννοείται ότι ο δημιουργός έχει προσφέρει, έχει αφιερώσει χρόνο, έχει καταναλώσει, έχει καταθέσει την ψυχή του και το κάθε δημιούργημα το θεωρώ ούτως ή άλλως και των πραγμάτων αξιόλογο. Ναι. Και το κάθε βιβλίο έχει το κοινό του, εγώ πιστεύω. Δεν είναι απαραίτητος κακό αυτό. Απλά για μένα θα πρέπει τουλάχιστον ο κάθε άνθρωπος που αποφασίζει να ασχοληθεί με τη συγγραφή να είναι σε θέση να καταθέσει την ψυχή του. Δηλαδή, πραγματικά να παρνηθεί είτε άλλα πράγματα, να θυσιάσει για να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, ώστε να μπορέσει να πάει ο ίδιος παραπέρα πια και σαν άνθρωπος. Πόσο διάστημα αφήνετε ανάμεσα στα βιβλία σας για να ξεκινήσετε? Δυστυχώς, αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, δηλαδή το 2014, δεν έγραψα ολοκληρωμένο βιβλίο. Το βιβλίο που βγήκε τώρα, μια βόλτα στον παράδεισο, γράφτηκε το 2013, μέσα σε σχετικά, θα έλεγα, μικρό χρονικό διάστημα. Το έγραψα μέσα σε 3 μήνες το συγκεκριμένο βιβλίο. Φέτος δεν τα κατάφερα. Η κόρη μου ξεκίνησε την πρώτη δημοτικού από πέρυσι και είναι πάρα πολύ ζορισμένα τα πράγματα για μένα. Καταλαβαίνω. Με αποτέλεσμα να μείνω συγγραφικά πίσω εντός εισαγωγικών, αλλά θέλω να πιστεύω, γιατί παίζει και αυτό επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή η πειθαρχία και το πρόγραμμα, ότι θα ξαναπώ. Δεν είναι εύκολο η συγγραφή. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι και εύκολο να βάλεις τα πράγματα σε μία σειρά και να διηγηθείς μία ιστορία. Θεωρώ ότι αυτό είναι χάρισμα, όπως είπα πριν.
Και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι το επόμενο έτος, τουλάχιστον ένα βιβλίο, θα καταφέρω να ολοκληρώσω. Σας το ευχόμαστε. Κι εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ μια βόλτα στον Παράδεισο, εκδόσεις Λιβάνης. Ναι. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία βεβαίως. Βεβαίως κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σας ευχόμαστε, κυρία Μαρία Στεφάνου, να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το επόμενο. Εύχομαι και στην εκπομπή σας ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και στα έδρανα και στις κερκίδες για μία άλλη φορά έφτασε το τέλος. Ο Νίκος Αμέλης ήταν στο ρεπορτάζ από το Μάκη 2. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.